Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα Κυριακή η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον Αθλητικό Σύλλογο Σουρμένων. Τα Σούρμενα μετέχουν τη φετινή αγωνιστική χρονιά στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας. Μαζί μας για να συζητήσουμε για τα Σούρμενα, αλλά και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βασίλη Βάσιο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με το θέμα της επικαιρότητας. Μέχρι στιγμής, σήμερα είναι η Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου, και δεν βλέπουμε φως, ούτε ξεκινώντας από τη Football League, υπάρχει κάποια ένδειξη για έναρξη της Football League. Μετά ακολουθεί βέβαια η Γάμα Εθνική και μετά είναι το ερασιτεχνικό, τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Θα ήθελα τη δική σας άποψη, Πρόεδρε. Καταρχάς, για όλο αυτό το θέμα, να πούμε πρώτα συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους από αυτή την πανδημία. Να πούμε ένα από βάθος καρδιάς μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλης της χώρας για τις πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες κάνουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πανδημία. Η ανησυχία η δικιά μας και προσωπικά η δικιά μου είναι ότι το θέμα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου δεν συζητιέται καν εκεί που θα πρέπει να συζητηθεί, που είναι η περίφημη αυτή η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν απασχολεί κανέναν. Ακούμε και κάνουμε ατελείωτες συζητήσεις, αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Πήραν την απόφαση, ας πούμε, να ανοίξουν τα δημοτικά, με βάση κάποια κριτήρια, με βάση κάποιους δείχτες που έχουν αυτοί και μετράνε, που είναι και οι ειδικοί, θα περίμενε κάποιος να ανοίξουν και μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Με τα παιδιά που πηγαίνουν μέχρι το δημοτικό. Και τι πιο φυσιολογικό. Αναφέρεστε στις ακαδημίες. Να περιμένεις ακριβώς, αφού διαπιστώνω ότι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να ανοίξουν τα σχολεία, θα περίμενες, ας πούμε, να συμπληρωθεί αυτό και με το κομμάτι των ακαδημιών. Δυστυχώς δεν έγινε. Όταν συζητάνε για το κομμάτι των γυμνασίων και πιθανώς αργότερα το κομμάτι των λυκείων, θα περίμενες να ανοίξουν και οι μεγαλύτερες σε ηλικία ακαδημίες, τμήματα μάλλον των συλλόγων, που αν μη τι άλλο σε αυτή τη φάση ούτε καν συζητιέται, τουλάχιστον από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε εμείς. Βέβαια, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτά τα μπρος και πίσω. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια σταθερή έτσι, στάση των θεσμικών οργάνων εκείνων που να μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστεί, ας πούμε, αυτή η πανδημία μια ώρα αρχίτερα που συνηθίζουμε να λέμε. Επομένως, όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εμείς στο κομμάτι του αθλητισμού υποφέρουμε. Νομίζω ότι μπορούσαν να είχαν γίνει πράγματα. Νομίζω ότι το διάστημα εκείνο το οποίο ήταν ανοιχτή η σύλλογη, δηλαδή από το Σεπτέμβρη μέχρι, αν θυμάμαι καλά, τις 2 Νοέμβρη που ήρθε η απαγόρευση, η μέρημνα όλων των αθλητικών συλλόγων, τουλάχιστον που έχω εγώ κάποια επαφή και γνωρίζω, ήταν αμάν μην τυχόν μας συμβεί κανένα κρούσμα, διότι δεν είναι καλό και για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τη φήμη του συλλόγου. Επομένως, όλο αυτό το διάστημα ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και εμείς και όλα τα άλλα σωματεία, έτσι ώστε να τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα και ίσως και από την πλευρά μας λίγο πιο αυστηρά από αυτά που βγαίνανε κάθε φορά από την κυβέρνηση. Επομένως, σε ένα τέτοιο πλαίσιο που είχαν δημιουργήσει αυτό το δίμηνο-τρίμηνο οι σύλλογοι, εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν και να έχουν τις δραστηριότητες τους κανονικά, διότι ήταν πρωταρχική μέρημνα των ίδιων των συλλόγων, των διοικήσεων, των προπονητών και όλων όσων έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον
για να μπορέσει στο βαθμό που μπορούμε και εμείς να καταπολεμηθεί αυτή η πανδημία. Επομένως, η ανησυχία μας είναι ότι το θέμα του αριστερικού αθλητισμού ούτε καν συζητιέται. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Προχθές την Παρασκευή, Πρόεδρε, έγινε μια συγκέντρωση όλων όσων ασχολούνται με τον αριστεχνικό αθλητισμό, από όλα τα αθλήματα. Είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Εγώ πραγματικά και όπου μπόρεσα να το επικοινωνήσω, λέω ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους, στα παιδιά αυτά που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω κάποια στιγμή όλοι όσοι βιώνουν τον αντίκτυπο των μέτρων της πανδημίας στον χώρο του αθλητικού, του αεραστεχνικού αθλητισμού, θα πρέπει να ξεσηκωθούμε οργανωμένα, όμορφα, να ακουστούν οι απόψεις μας, να ακουστούν οι απόψεις μας. Δηλαδή αυτά τα αντιφατικά τα οποία γίνονται δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνο, όπως φαντάζομαι δεν βρίσκουν σύμφωνο ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Μην γίνω κι εγώ, ας πούμε, να λέω στις 6 ώρα κολλάει, στις 5 δεν κολλάει ή το Σαββατοκύριακο κολλάει και τις καθημερινές δεν κολλάει. Νομίζω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όμως αυτά τα παιδιά, λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ήμουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα ήθελα να ήμουν παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να το συνεχίσουμε, να φτιαχτεί ένα δίκτυο, διότι βλέπω αυτό το πράγμα να πηγαίνει αρκετά μακριά. Δεν είναι ότι σε 10 μέρες θα το ξεπεράσουμε. Τουλάχιστον να ακουστεί η φωνή μας και τουλάχιστον κάποιοι να ασχοληθούν και με το κομμάτι του αεραστεχνικού αθλητισμού. Και με όλο τον κόσμο γύρω-γύρω που περιβάλλει το κομμάτι του αθλητικού, του αεραστεχνικού αθλητισμού. Πρόεδρε, έχει πληγεί το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας? Κοιτάξτε να δείτε, για μένα, αυτό που έχει πληγεί η ελληνική κοινωνία γενικά και δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, ότι με ένα μαγικό τρόπο, ξέρω εγώ, σε 10 μέρες ήταν εμβολιασμένο όλο το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού και σε 20 μέρες όλο το κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Πόσο καιρό θα μας πάρει να ξεπεράσουμε τις φοβίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σε όλο αυτό το διάστημα? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο καιρό θα μας κάνει να μπορέσουμε να πάμε και να συγχρονιστούμε, ας πούμε, σε ένα φιλικό σπίτι? Πόσο καιρό θα μας κάνει να πάμε σε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ και να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον ή σε μια κλειστή αίθουσα για οποιοδήποτε άθλημα? Νομίζω ότι το αντίκτυπο της πανδημίας θα μας ακολουθάει για πάρα πολύ καιρό και εκεί είναι που νομίζω ότι θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος από την επόμενη μέρα. Να μην μείνουν στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων και ιδίως της νέας γενιάς, να μην μείνουν κακά σημάδια από αυτή την ιστορία. Να δείξουμε τώρα, Πρόεδρε, και το οικονομικό κομμάτι, διότι όλα τα σωματεία και το δικό σας σωματείο έχει πληγεί οικονομικά. Δεν υπήρχαν έσοδα. Σίγουρα θα πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό, να ενισχυθούν όλα τα σωματεία για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε. Κοιτάξτε να δείτε το κομμάτι της ενίσχυσης. Καταρχάς, εγώ να πω το εξής. Ήμουν από εκείνους που έλεγα και βασικά στα παιδιά εδώ τα δικά μας, από τον Μάρτιο, από το πρώτο κύμα πανδημίας, ότι δεν θα είναι κάτι που θα ξεπεραστεί τόσο εύκολα, προκειμένου να μπορέσουμε να οργανωθούμε και εμείς, αλλά και οι ίδιοι στις ζωές τους. Διότι αυτό το πράγμα έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων, έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, το οικονομικό, ναι, είναι ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο που πρέπει να θίξουμε είναι ότι εδώ και μια σειρά από χρόνια, η πολιτεία από το κομμάτι του αεραστεχνικού αθλητισμού, ενώ η οργανωμένη πολιτεία, από το κομμάτι του αεραστεχνικού αθλητισμού, είναι παντελώς απούσα. Πήρανε κάποια σωματεία, νομίζω αυτά που, με κάποιο που ήταν αναγνωρισμένα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πήραν μια βοήθεια κάπου στα μέσα Δεκέμβρη, νομίζω ήταν, ανά άθλημα, μάλλον για ένα άθλημα, 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι όχι σταγόνα στον ωκεανό.
Δηλαδή, εγώ είμαι πάντα της γνώμης, αν μπορείς να ενισχύσεις κάτι, κάτω. Μην το κάνεις με την έννοια της φιλανθρωπίας, της κακής έννοιας της φιλανθρωπίας, έτσι. Για μένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτή η περίοδος θα έπρεπε να δώσει στους θεσμικούς παράγοντες την ευκαιρία εκείνη να γίνει με το καλό, όταν γίνει, ένα πραγματικό restart του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν είναι ερασιτεχνός αθλητισμός με την έννοια που αυτός περιγράφεται. Ας πούμε, δηλαδή, αν ανοίξει ένα βιβλίο, ένα λεξικό και πει τι είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, θα σου έχει εκεί τι θα πρέπει να είναι. Έχει ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Έχει ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Υπάρχει μια σειρά από κόσμους οι οποίοι να μην μποζούνε, αλλά συμπληρώνουν ένα εισόδημα από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός. Σε πολλά πράγματα προσπαθούμε να μοιάσουμε στις ΠΑΕ ή στις ΚΑΕ ή στους επαγγελματίες παράγοντες κτλ. Πράγμα που δεν το θέλουμε. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, θα ήταν μάλλον μια χρυσή ευκαιρία, να ξαναβρει τις ρίζες του ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ακόμα αν δείτε και αυτή την προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να γίνει ένα μητρό αθλητικών συλλόγων, για να μπορέσεις να καταλήξεις εκεί και να μπεις σε αυτό το μητρό, θα πρέπει να πληρώσεις αρκετά χρήματα σε επαγγελματίες του είδους για να σου παρέχουν εκείνη την πληροφόρηση και τα στοιχεία και τα έντυπα, τέλος πάντων, τα οποία χρειάζεσαι για να μπορέσεις να μπεις σε αυτό που λέγεται αθλητικό μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δυστυχώς και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό βαδίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια προς τα εκεί. Επομένως, ένα restart θα μπορούσε να γίνει, γιατί για μένα δεν είναι πώς θα ξεκινήσει ο ερασιτεχνικός, πότε θα ξεκινήσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Για μένα είναι πώς θα ξεκινήσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εάν το ξεκινήσουμε όπως ήταν όταν το κλείσαμε, κάναμε μια τρύπα στο νερό, απλά χάσαμε κι εμείς, σαν παράγοντες, σε εισαγωγικά, δεν θεωρώ ποτέ τον εαυτό μου παράγοντα, και οι αθλητές και οι προπονητές και όλοι που περιστρέφονται γύρω από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, χάσαμε ένα χρόνο από τη ζωή μας. Αυτά. Και τα δύο σημαντικότερα προβλήματα, εκτός από το οικονομικό, είναι και το γηπεδικό. Δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα, πολλοί αθλητικοί χώροι. Στο Δήμο Αθηναίων είναι το γήπεδο του Ρούφ, είναι το γήπεδο της Αλεπότρυπας, το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μάλιστα, τα δύο από τα τρία είναι και πιο μικρά σε διαστάσεις σε γήπεδα. Με τσιγκλάτε σε ένα θέμα που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τελείως επιφανειακά και να πούμε ναι, τι ωραίο που θα ήταν η πολιτεία να μπορέσει να φτιάξει, ξέρω εγώ, κάποια γήπεδα παραπάνω. Αυτό είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα και έχει να κάνει με την διαχείριση των ελεύθερων χώρων. Συζητάμε, ας πούμε, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ότι θα φύγει από την Λεωφόρο Αλεξάνδρα και θα πάει τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με κάποιες διαδικασίες, τέλος πάντων, θα πάει και θα γίνει ένα καινούριο γήπεδο στο Βοτανικό. Σε μια τεράστια έκταση εκεί, και πολύ καλά θα κάνει, διότι ο Παναθηναϊκός είναι από τις ιστορικότερες ομάδες της Ελλάδας, δικαιούται και αυτή, όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και όλες οι ομάδες, ας πούμε, δικαιούνται να έχουν ένα σύγχρονο γήπεδο κτλ. Το ξεπερνάμε αυτό. Σε όλη αυτή την έκταση χωράει ένα γήπεδο? Αυτή είναι η ερώτηση δικιά μου. Αποφασίζουν να αναπλάσουν κάποια πάρα πολλά στρέμματα στην περιοχή του Βοτανικού. Σε όλη αυτή την έκταση χωράει μόνο ένα γήπεδο? Επομένως, γυρνάω πάλι σε αυτό που έλεγα, ότι δεν υπάρχει στο μυαλό της πολιτείας η προσοχή, η δέουσα προσοχή, όπως γίνεται στο εξωτερικό, πίσω από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έρχεται από τους Δήμους με κατεύθυνση από τη Γενική Γραμματεία ότι κανένας σύλλογος που δεν θα είναι αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί δημοτικές εγκαταστάσεις. Δεν το βρίσκω σωστό. Δεν το βρίσκω σωστό. Θέλουμε εμείς να κάνουμε μια συλλογικότητα και να παίζουμε ένα ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή, ας πούμε. Γιατί να μην μπορώ όμορφα και ωραία συντεταγμένα να πάω στο Δήμο και να ζητήσω ένα γήπεδο για την Κυριακή να πάω να παίξω? Το ίδιο αύριο μεθαύριο θα γίνει και στις πλατείες, το ίδιο αύριο μεθαύριο θα γίνει και στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι μόνο σύλλογος για να μπορείς να πηγαίνεις να αθλείσαι? Δεν μπορούμε πέντε φίλοι να πάμε να παίξουμε, έξι μάλλον, ένα 3x3 σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ? Νομίζω ότι η λογική πονάει χέρι, κόβει χέρι, ας πούμε, δεν μας οδηγεί πολύ μακριά. Να πάμε να πούμε μετά για το θέμα που μας αγγίζει και εμάς, εδώ το ελληνικό.
6.230 στρέμματα πουλήθηκαν στον λεγόμενο επενδυτή. Αν είχαν πουληθεί 6.000 στρέμματα και τα 250 τα κάναμε γήπεδα ποδοσφαίρου, τα κάναμε γήπεδα μπάσκετ, τα κάναμε δεν ξέρω εγώ τι έπρεπε να τα κάνουμε, θα έλειπε τόσο μεγάλο κομμάτι από την επένδυση? Νομίζω πως όχι. Επομένως, γυρνάω σε αυτό που είπα, ότι στο μυαλό πολλών ανθρώπων δεν είναι μέσα εδώ το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού καθόλου. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν γήπεδα, γιατί δεν είναι προτεραιότητα. Και νομίζω ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, τα σωματεία, ο αθλητισμός, ο γειτονικό της γειτονιάς, να το πω έτσι, θα πρέπει να είναι από τους βασικούς πυλώνες εκείνους, μαζί με την παιδεία, μαζί με την υγεία, να είναι από τους βασικούς πυλώνες εκείνους που θα φτιάξουν μια σωστή νεολαία, μια καλή νεολαία, καλύτερη από αυτή που έχουμε, η οποία είναι καλή, αλλά τη θέλουμε και ακόμα καλύτερη. Μια που αναφερόμαστε στο γηπεδικό πρόεδρε, η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα σας, βοήθησε, έγιναν οι εργασίες, βλέπω είναι χαλή, να το πούμε έτσι, ο αγωνιστικός χώρος, δεν ξέρω αν θέλατε να αναφερθείτε και να ευχαριστήσετε κάποιον. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι αυτό το γήπεδο ταλαιπωρήθηκε πολύ, διότι η προηγούμενη τοποθέτηση του πλαστικού πιλοτάκτα ήταν το 2004. Καταφέραμε να τον αλλάξουμε το 2020. Πέρασαν δηλαδή 16 χρόνια, ενώ συνήθως αυτά στα 10-12 χρόνια έχουν την φυσιολογική φθορά. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τη Δημοτική μας Αρχή, να ευχαριστήσουμε και την πρώην διοίκηση της Περιφέρειας, η οποία ενέγραψε το κονδύλι αυτό. Και ξέρετε, αυτό ήταν ένα κοινό έργο όπου έγινε το γήπεδο των Σουρμένων και το γήπεδο παράλληλα της Αργυρούπολης, το Α που λέμε, με το μεγάλο γήπεδο, με τον Στίβο κιόλας. Εξ όσων γνωρίζω, έχει ολοκληρωθεί και μια αρκετά γνωστή και μεγάλη εταιρεία του χώρου έγινε αρκετά καλή δουλειά στον βαθμό που μπορώ εγώ να την κρίνω. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις βέβαια, πέσαμε πάνω στον COVID, δηλαδή όταν ξεκίνησε το έργο να γίνεται ή μας ενημέρωσε, ήταν Φλεβάρης πέρυσι τέτοια εποχή περίπου. Οπότε πέσαμε λίγο στο κόμμα και είχε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά αυτό δεν είναι. Εντάξει, αυτό θα είναι ένα έργο το οποίο θα μας ακολουθήσει για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό που θα ζητούσα εγώ και από αυτή τη Δημοτική Αρχή, αλλά και από όλες τις δημοτικές αρχές όλης της Ελλάδας, είναι μιας και δεν έχουμε καθόλου βοήθεια από αυτό που λέμε, ας πούμε, από το κράτος και από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, και εννοώ στο κομμάτι το οικονομικό πιο πολύ, να κοιτάξουν πώς θα μπορέσουν να εντάξουν μέσα στους προϋπολογισμούς τους κάποια χρήματα τα οποία πραγματικά είναι αναγκαία για την λειτουργία του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που στο τέλος της ημέρας κάποιες πολλές χιλιάδες παιδιά στην γειτονιά μας, στο Δήμο μας μόνο, και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα γυρνάνε γύρω από το χώρο του αθλητισμού με την έννοια των ακαδημιών. Και να τονίσω και κάτι στο σημείο αυτό. Με έτσι αγανάκτηση, τρόμο, πείτε όποια λέξη θέλετε, παρακολουθάμε τώρα το τελευταίο διάστημα να γίνονται πολλές έτσι ανακοινώσεις για το κομμάτι των γενικής μορφής παρενοχλήσεων στην ελληνική κοινωνία. Ξεκίνησε από τον αθλητισμό, από την Ολυμπιονίκη, από την κυρία Μπεκατόρου, έχει πάει στο καλλιτεχνικό χώρο. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Νομίζω ότι θα διευρυνθεί πολύ πολύ ακόμα. Εγώ ένα πράγμα λέω πάντα στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους εδώ, που κάποιοι από αυτούς έρχονται και παρακολουθάνε τις προπονήσεις, κάποιοι έρχονται αρεάν και πού, και κάποιοι δεν έρχονται και καθόλου. Τους λέω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάτε σε ένα σύλλογο είναι με ποιους ανθρώπους έχετε να κάνετε. Πρέπει να γνωρίζετε ποιοι ή ποιες είναι οι διοικήσεις των συλλόγων στους οποίους συλλόγους εμπιστεύεστε τα παιδιά σας. Δεύτερο, πρέπει να ξέρετε και να αξιολογήσετε με ποιους προπονητές ή προπονήτριες έρχονται σε επαφή αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον να έχετε τα μάτια σας, τα αυτιά ανοιχτά, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι γύρω από αυτό το κομμάτι του αθλητισμού και δεν μπορεί όλοι μας να είμαστε μπουμπούκια.
Αυτό μερικές φορές το ακολουθούν, μερικές φορές δεν το ακολουθούν. Πρόεδρε, τώρα όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο. Εσείς στηρίσατε το υγειονομικό πρωτόκολλο στις 7 αγωνιστικές που έγιναν τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Κόψατε εισιτήρια φέτος, Πρόεδρε? Όχι. Το γήπεδο, κοιτάξτε να δείτε, ήταν λίγο πάλι όπως στην Ελλάδα αυτό το ανοργάνωτο του πράγματος κτλ. Εμείς πρώτη αγωνιστική είχαμε κλειστό το γήπεδο. Πρώτη αγωνιστική με το Χολαργό ήταν το παιχνίδι. Ναι, με το Χολαργό, σε ένα ντέρμπι, ήταν κλειστό το γήπεδο. Ήμασταν αναγκασμένοι λόγω των οδηγιών από την αρμόδια αρχή, αν θυμάμαι καλά, να έχουμε κάτι σαν 15 άτομα από την φιλοξενούμενη ομάδα. Βεβαίως και μπήκαμε μέσα. Ξέρετε, επειδή δεν έχουμε εδώ και τους τελειότερους ελέγχους και φύλακες κτλ. Οι 15 δυστυχώς γίνανε 25, γίνανε 30 πάντα των φιλοξενών και τελικά ήταν σαν να παίζα εκτός έδρας. Νομίζω ότι το γήπεδο το δικό μας ήταν αυτό που τηρήθηκε αυτή η οδηγία από την ΕΨΑΣ και την ΕΠΟ, ας πούμε, για το κομμάτι της διεξαγωγής των αγώνων. Δεν είχαμε κόσμο μέσα παρά μόνο καμιά 15-20 άτομα που μπαίνανε με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, υπήρχε κάποιος κόσμος ο οποίος ήταν πέριξ του γηπέδου, αλλά δεν ήταν αυτό που λέγαμε, ας πούμε, οι εστίες που θα μπορούσαν να φέρουν, ας πούμε, την πανδημία κοντά μας, γι' αυτό και δεν είχαμε και κανένα έτσι κρούσμα εδώ στο σύλλογό μας. Σημαντικό να τονιστεί η μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε στο κομμάτι των Ακαδημιών, διότι εδώ είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έρχονται τη μέρα από κάτω 50 με 200 παιδιά. Είχαμε δύο άτομα, δύο συνεργάτες εδώ του συλλόγου, τους φυσιοθεραπευτές που είχαμε, οι οποίοι θερμομετρούσανε. Ανοίξαμε και άλλες πόρτες για να μην μπαίνουν όλοι από την ίδια πόρτα και δημιουργείται έτσι συνωστισμός εκεί. Υπήρχε η θερμομέτρηση, πινακίδες σε όλο το γήπεδο, ίσως να τις έχετε δει και γύρω-γύρω στον χώρο των αποδυτηρίων, με μηνύματα για το πώς θα προστατεύσουμε βασικά τον συμπαίκτη μας για να προστατευτούμε και οι ίδιοι. Τα απαραίτητα αντισηπτικά. Να σε διακόψω, Πρόεδρε, είδα και ένα βίντεο που ανεβάσατε ως ομάδα για τη συνεργασία που κάνατε και για την απολύμανση των αποδυτηρίων και των γραφείων. Είναι έτσι. Κυκλοφορούν στην αγορά κάποια μηχανήματα. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που προμηθευθήκαμε ένα τέτοιο μηχάνημα, το οποίο έχει τα στοιχεία εκείνα, έτσι ώστε να σκοτώνει τους ιούς, και αυτό γινόταν δύο φορές τη μέρα και μία με το κλείσιμο, δηλαδή στην ουσία τρεις φορές γινόταν, γιατί καταρχάς δεν είναι και επικίνδυνο. Τρεις φορές τη μέρα μαζί με το κλείσιμο του γηπέδου από τον φροντιστή της ομάδας, τον οποίο και πρέπει να ευχαριστήσουμε, διότι σε εκείνο το διάστημα πραγματικά του φορτώσαμε πολύ, φορτώθηκε μάλλον εκ των πραγμάτων, πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ήταν οι αρμοδιότητές τους. Το ίδιο και οι προπονητές μας, δηλαδή καταντήσανε να γίνονται νοσηλευτικό προσωπικό σε εισαγωγικά, με θερμομετρήσεις, να έχουν τα παιδιά σε μικρά groups, δηλαδή μπορεί να είχες, ας πούμε, το τμήμα να είχε 20-25 άτομα, αλλά δεν έβλεπες πάνω από 5-6. Γινότανε σε γκρουπάκια η προπόνηση και μακριά το ένα γκρουπάκι από το άλλο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δύσκολα στο κομμάτι των ανοιχτών εγκαταστάσεων, ας πούμε, θα μπορεί κάποιος να εμπεριστατωμένα να πει, ας πούμε, ότι ναι, εκεί έγινε η διασπορά του ιού. Και εμείς σαν σύλλογος, αν θέλετε, τότε στις 2 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, ήταν που μας ήρθε η απαγόρευση να σταματήσουμε, ας πούμε, τις δραστηριότητες, βγάλαμε μια ανακοίνωση, η οποία τι έλεγε πολύ απλά. Ότι αυτά τα παιδιά, τα 200 τόσα παιδιά του Αθλητικού Συλλόγου Σουρουμένων που παίζουν μπάλα στο γήπεδο αυτό, οργανωμένα με τις συνθήκες που πρέπει, χωρισμένα σε γκρουπ κτλ., μα θα πάνε να παίξουν μπάλα στην πλατεία. Και δεν θα έχουν τις ίδιες συνθήκες. Εκεί μπορεί να γίνει, ας πούμε, πιο εύκολα η διασπορά του ιού. Και πραγματικά, μετά από 3-4 μέρες, κλείσανε τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή, φαίνεται ότι
Δεν το είχαν μελετήσει σωστά, δηλαδή να προηγηθεί το κλείσιμο των γηπέδων και μετά τα άλλα μέτρα τα οποία πήραν. Πρόεδρε, μέχρι τη διακοπή των προπονήσεων και της αγωνιστικής δραστηριότητας, οι γονείς φέρανε τα παιδιά τους στην Ακαδημία των Σουρμένων. Ήρθανε παιδιά στην Ακαδημία, λειτουργήσε η Ακαδημία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε μια Ακαδημία εδώ, η οποία, επειδή ήμουν το 1998 που ανακατεύθηκα με τον Σύλλογο Διοικητικά πλέον, γνωρίζουν ότι πηγαίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι σωστό, οργανωμένο, με αξίες, που όλα αυτά έρχονται, ας πούμε, από την πάνω από 90 χρόνια ιστορία του Αθλητικού Συλλόγου Σουρμένων. Στην κατεύθυνση αυτή νιώθουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη των γονέων στα πράγματα και στις συνθήκες, ας πούμε, του Αθλητικού Συλλόγου Σουρμένων. Έτσι, με το που άνοιξαν τα γήπεδα, νομίζω οι απώλειες οι οποίες μπορεί να υπήρχαν ήταν ελάχιστες. Οι γονείς και τα παιδιά βεβαίως εμπιστεύτηκαν ότι στον σύλλογο εδώ θα μπορέσουν να βρουν, ας πούμε, εκείνες τις συνθήκες και να, με ασφάλεια να μπορέσουν να προπονηθούν. Ως εκ τούτου είχαμε μεγάλη συλλογή του κόσμου. Το ίδιο πιστεύω ότι θα ξαναγίνει. Θέλει όμως χρόνο. Και για μένα, το επαναλαμβάνω, μπορεί να γίνουμε έτσι λίγο κουραστικός. Το σημαντικότερο είναι σε όλους μας και ιδίως στη νέα γενιά, από όλη αυτή την κατάσταση τι θα έχει μείνει στις ψυχούλες τους, στο μυαλό τους. Ωραία, άρα να πάμε πάλι στο οικονομικό, ότι στις 7 αγωνιστικές δεν βγήκαν τα λειτουργικά έξοδα. Πιστεύετε ότι η διοίκηση της ΕΠΣΑ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, έκανε ό,τι μπορούσε για σας τα σωματεία? Είναι ακριβώς. Αν ξεκινήσω μια τέτοια κουβέντα, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού θέλει ένα restart. Μια επανεκκίνηση, συγγνώμη. Ένα ερασιτεχνικό σωματείο, την Κυριακή που θα παίξει τον αγώνα του, θα πρέπει να έχει κάτι κοντά, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 150 ευρώ, για να πληρώσει την τριάδα, τον γιατρό, τον παρατηρητή. Ακριβώς. Από πού προκύπτει αυτό ότι ένα ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να πληρώνει? Για να μπορέσει να πληρώσει το ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να έχει κάποιους πόρους. Ποιοι είναι οι πόροι των συλλόγων? Οι πόροι των συλλόγων είναι το εισιτήριο που θα μπει μέσα κάποιος, είναι τα μέλη, οι συνδρομές από τα μέλη και οι συνδρομές των ακαδημιών, οι οποίες σε ομάδες όπως είναι δικές μας γυρνάνε πίσω στα κόστη που έχεις για τις ακαδημίες. Επομένως, υπάρχει μια αντίφαση σε όλη αυτή την οργάνωση. Μα θα έρθει δωρεάν να παίξει ο διαιτητής? Δεν το ξέρω, δεν με απασχολεί, δεν είναι θέμα δικό μου. Αλλά, από την άλλη, εγώ, το κάθε σωματείο, πού να βρει αυτά τα χρήματα? Γι' αυτό και εγώ είπα ότι σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Μα τι θα γίνονται οι αγώνες χωρίς διαιτητές? Βεβαίως και δεν θα γίνονται οι αγώνες χωρίς διαιτητές. Θα γίνονται οι αγώνες χωρίς φιλάθλους? Βεβαίως και δεν γίνονται οι αγώνες χωρίς φιλάθλους. Βλέπουμε τώρα από την τηλεόραση, δηλαδή εγώ βλέπω, ξέρω εγώ, έναν αγώνα Champions League και είναι πως βλέπαμε πιο παλιά σε μαγνητοσκόπηση, που ήξερες πιο πριν το αποτέλεσμα. Δεν το νιώθεις αυτό που ένιωθες με το ποδόσφαιρο, ας πούμε, έστω και σε ζωντανό μάτς τώρα, ας πούμε, αλλά χωρίς τους φιλάθλους. Επομένως, για μένα πρέπει να γίνει, είναι κάτι που ξεφεύγει από το κομμάτι, ας πούμε. Είναι δομικό το θέμα. Είναι δομικό. Μαθαίνω τώρα ότι βγαίνει ένας νόμος, βγήκε, θα βγει, όπου λέει τα 18χρονα παιδιά θα είναι ελεύθερα μετά, όταν θα κλείνουν τα 18, να πάνε σε κάποια ομάδα κτλ. Ποιος φωστήρας το σκέφτηκε αυτό? Ποιος φωστήρας σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι εντελώς ασύμβατα. Βεβαίως καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να φυλακίσει κανένα παιδί. Αλλά οι ομάδες τι θα είναι? Θα είναι να παίρνουν τα παιδιά από 6 χρονών, να τα πηγαίνουν μέχρι 18 και μετά να έρχονται τα παιδιά 18 χρονών να πάνε όπου θέλουνε, για τον οποιοδήποτε λόγο, με μοναδικό κριτήριο τι θα είναι τότε, στα 18 τους χρόνια? Θα είναι 50 ευρώ που θα πάρουν παραπάνω?
ποιο κριτήριο θα έχει ο 18χρονος για να πει μου αρέσει να συνεχίσω στην ομάδα των τσουγμένων ή δεν μου αρέσει. Τι θα είναι. Θα είναι το 50 ευρώ παραπάνω ή παρακάτω. Θα βάλουμε το 18χρονο εραστέχνη αθλητή να λειτουργεί και να σκέφτεται όπως ο Μέση, ξέρω εγώ, ή ο μάνατζερ του Μέση. Αυτό οραματιζόμαστε για τον αριστερικό αθλητισμό. Για μένα είναι κομβικά και θεσμικά αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία και κάνω και έκκληση προς την διοίκηση της ΕΠΣΑ και τον πρόεδρο, τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ για τις γνώσεις του, για την πείρα του κτλ. Κάντε μια διαδικτυακή σύσκεψη με τα σωματεία, να ακούσετε 5 απόψεις. Τώρα που έχουμε πιθανώς και λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Μία ιδέα να βγει από όλα αυτά τα σωματεία που σίγουρα θα βγουν πολύ περισσότερες, κερδισμένοι θα είμαστε. Δηλαδή αυτό που τελείωσε, όπως τελείωσε, με τον ίδιο τρόπο να το ξεκινήσουμε, δεν μας πάει μακριά αυτό. Εκτός αν θέλουμε να φέρουμε, ας πούμε, τις παθογένειες του επαγγελματικού αθλητισμού και στον αριστεχνικό. Να κοιτάμε πώς θα βάλουμε τις ομάδες μας στα στοιχήματα, να κοιτάμε πώς θα κάνουμε το ένα, να κοιτάμε πώς θα κάνουμε το άλλο. Εμένα αυτό με ανησυχεί, γιατί μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα λίγο πιο πέρα από την επόμενη μέρα. Και να προγραμματιζόμαστε και να οργανωνόμαστε για αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καλό. Πόσοι παράγοντες μπορούν να έχουν διαχρονικά, ας πούμε, την οικονομική δυνατότητα των 100.000 ευρώ το χρόνο για να είναι πρόεδροι σε ένα σωματείο α κατηγορίας Αθήνας. Ελάχιστοι. Πόσες ομάδες έχουμε δει που βρήκαν αυτόν τον πρόεδρο για 1, 2, 3 χρόνια να κάνουν μια πορεία εκπληκτική και τώρα να είναι στα ζήτητα της ιστορίας. Αρκετές, για να μην πω πάρα πολλές. Επανεκκίνηση, επανακαθορισμός, επανά χρειάζεται ο αστικός αθλητισμός. Και όχι μόνο μια απόφαση της πολιτείας ότι από αύριο ανοίγουμε τα γήπεδα. Πρόεδρε, είμαστε κοντά στα μέσα Φλεβάρι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα ή πλέον στενεύουν αρκετά? Κοιτάξτε να δείτε. Και αν, με συγχωρείτε πρόεδρε, δεν διεξαχθεί φέτος, δεν ολοκληρωθεί φέτος η αγωνιστική χρονιά, η πιο δίκαιη απόφαση είναι να ξεκινήσει ξανά καινούριο πρωτάθλημα από το 0 και να ακυρωθεί η φετινή σεζόν? Και αν η δική σας γνώμη. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, καταρχάς να πω λίγο γιατί έτσι εωρείται, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα ότι οι παράγοντες δεν θέλουν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα κτλ. Αυτό είναι τελείως κουτό να το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή, οι διοικήσεις δηλαδή, των σωματείων, ας πούμε, ότι δεν θέλουν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Οι διοικήσεις των σωματείων ήταν εδώ το Σεπτέμβρη, είναι εδώ και σήμερα, θα είναι εδώ και αύριο. Επομένως, αν δεν θέλανε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα τώρα, δεν θα θέλανε να ξεκινήσει και το Σεπτέμβριο. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι καθαρά στα χέρια της πολιτείας να αποφασίσει πότε και με ποιους τρόπους, ας πούμε, θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Επομένως, ας το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Όλοι θέλουμε να μπορούμε να πάμε με ασφάλεια, να παρακολουθήσουμε αγώνες, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Και με καλύτερες συνθήκες, αν θέλετε, να κοιτάξουμε να τις κάνουμε καλύτερες συνθήκες. Νομίζω ότι μία λογική ότι η χρονιά 2021 είναι ως μη γενόμενη, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι διαφορετικό όπως ήταν πέρυσι, που και εκεί νομίζω βιαστικά πάρθηκε μία απόφαση, αλλά ήμασταν προς το τέλος του πρωταθλήματος και διαφορετικά τώρα που ήμασταν τελείως στην αρχή. Ας πούμε, εμείς φέτος δεν ξεκινήσαμε καλά, γιατί στην ουσία χτίσαμε μία καινούργια ομάδα με βάση μια δικιά μας φιλοσοφία, ενός πενταετούς πλάνου που βάλαμε κάτω με τους προπονητές μας κτλ. Και είμαστε, δεν ξέρω, στην 7η-8η θέση. Εμείς αν το πρωτάθλημα πήγαινε καλά, θα ήμασταν από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικούσαμε. Νομίζω ότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει, διότι αυτό που λένε οι πιο ειδικοί από μένα είναι ότι θα χρειαστεί ξανά μια προετοιμασία, γιατί είναι μεγάλο το κενό, να μην έχουμε τραυματισμούς κτλ. Εκτός αν αποφασίσουν
να πάνε τα πρωταθλήματα και να παίζουν μέχρι το 15 Αύγουστο πρωταθλήματα. Έτσι. Επομένως, δεν τίθεται θέμα για μένα, νομίζω θα είναι πολύ λάθος. Είναι καλύτερα να δούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε ανθρώπους που είναι γύρω από τον αεραστημικό αθλητισμό το διάστημα αυτό και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις, παρά να κάνουμε ένα πρωτάθλημα που είτε θα παίζει ο ερασιτέχνης, έτσι, Κυριακή και Τετάρτη, και τι θα γίνει με τη δουλειά την Τετάρτη. Εκτός και θέλουμε να γεμίσουμε τις ομάδες με ανεπάγγελτους. Δεν είναι. Ο κόσμος έχει τη δουλειά του και ερασιτεχνικά ασχολείται με αυτό και οι προπονητές το ίδιο και οι διαιτητές και όλος ο κόσμος που είναι γύρω-γύρω, το οποίο νομίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα είναι αντικειμενικά σωστό, γιατί κάποιες ομάδες μπορεί να έχουν την Τετάρτη παίκτες να κατεβάσουν, κάποιες άλλες μπορεί να μην έχουν να κατεβάσουν. Επομένως, για μένα θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν μια χρονιά η οποία δεν υπήρξε ποτέ στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Ωραία. Πρόεδρε, το αναφέρατε. Να πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, στις 7 αγωνιστικές που έγιναν. Η διακοπή του πρωταθλήματος βρήκαν τα Σούρμενα στην ένατη θέση. Ένατη, ναι. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Και μάλιστα οι τρεις ήττες στην έδρα σας. Από τον Απόλλων Χαλανδρίου, από την Αγία Παρασκευή και από το Χολαργό. Αναφέρατε κάτι, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έφταιξε. Και τα Σούρμενα δεν είχαν την ανάλογη πορεία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι το καινούριο γήπεδο δεν μας έφερε πολύ γούρι. Με τα στατιστικά τα οποία έχετε εκεί, φαίνεται ότι δεν μας έφερε πολύ βόρεια. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Εμείς που ήμασταν μάλλον κάθε μέρα γύρω από την ομάδα, στις προπονήσεις, στους αγώνες, στις δραστηριότητες κτλ. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά που γίνεται με βάση το πλάνο το οποίο έχουμε, βάλει. Οι νίκες μας και οι ήττες μας ήταν, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Αυτό που μένει είναι για μένα η ουσία, είναι αν ακολουθείτε εκείνο το πρόγραμμα που έχεις βάλει μαζί με τους προσάντιοι, ας πούμε, μαζί με τους προπονητές. Εμείς κάναμε κάποιες αλλαγές το καλοκαίρι, όπως σας είπα στα γρήγορα και προηγουμένως, έχουμε χαράξει κάτω ένα πενταετές πλάνο, βλέποντας βασικά τι φουρνιές έρχονται από τα τμήματα υποδομών. Διότι εμείς είμαστε μια ομάδα που και διαχρονικά, αλλά και θέλουμε να στηριχθούμε σε αυτά τα παιδιά τα οποία δουλεύουμε εδώ και αρκετά χρόνια στις υποδομές. Φαίνεται ότι οι χρονιές οι οποίες έρχονται για να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα τα επόμενα 3-4 χρόνια είναι καλές φουρνιές. Είναι καλές πάστες και παιδιών και ποδοσφαιριστών. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ακαδημιών θα είναι αύριο αυτοί που θα στηρίξουν την πρώτη ομάδα, βεβαίως πάντα με τα απαραίτητα στηρίγματα σε έμπειρους ποδοσφαιριστές, για να μπορέσουν να στηρίξουν τις προσπάθειες των νέων παιδιών. Με βάση αυτό το πλάνο, επομένως, εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και είμαστε και λίγο στεναχωρημένοι στην βάση την εξής, ότι ακριβώς η διακοπή των πρωταθλημάτων ήρθε για μας σε μία περίοδο στην οποία είχαμε πάρει είχε αρχίσει η δουλειά αυτή να φαίνεται και στο γήπεδο. Δεν πειράζει όμως, εμείς δεν στεναχωριόμαστε. Δεν είμαστε ούτε μια διοίκηση που σκέφτεται μόνο τον επόμενο αγώνα ή τον επόμενο μήνα ή την επόμενη περίοδο. Σκεφτόμαστε, λειτουργούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Θέλουμε να ανεβάσουμε την ομάδα μας κατηγορία. Νομίζουμε ότι το δικαιούται, γιατί έχει μια σταθερότητα στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα τα προηγούμενα χρόνια. Και θα έλεγα ότι ήταν οι λεπτομέρειες εκείνες που μας στέρισαν άνοδο τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, γενικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Στην πρώτη ομάδα από τον προπονητή μας, τον κύριο Γιάννη Ταπρατζή, μαζί με τον συνεργάτη, τον κύριο τον Γιώργο τον Καζατζή, και γενικά με όλο τον κόσμο που ασχολείται. Δεν μπορούμε να μην είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί βεβαίως ο καθρέφτης μιας ομάδας είναι ενός συλλόγου είναι η πρώτη ομάδα που λέμε, αλλά δεν μπορεί να μην είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, στα τμήματα των ακαδημιών.
όπου έχουν επιλέξει εδώ οι προπονητές οι οποίοι έχουμε, να μην κοντραριζόμαστε με ομάδες μόνο, ας το πούμε, της κατηγορίας ή της γειτονιάς μας, να κοντραριζόμαστε και με μεγάλες επαγγελματικές ομάδες που δουλεύουν σίγουρα σε άλλους ρυθμούς και σε άλλες καταστάσεις, και τα πηγαίνουμε πάρα πάρα πολύ καλά και είμαστε ικανοποιημένοι και από αυτό το κομμάτι των υποδομών πάρα πολύ, όπου γίνεται πολύ σοβαρή, επιστημονική, επαγγελματική θα έλεγα δουλειά. Γι' αυτό και έχουμε αρκετές αφεμάξεις ποδοσφαιριστών μας στις μικρές ηλικίες από επαγγελματικούς συλλόγους, που είναι κάτι άλλο που πρέπει να συζητηθεί, ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται, να μην λέω ομάδες ή μεγάλες ομάδες, και να μην χτυπάνε την πόρτα του σωματείου να πούνε «Βρες εσούμενα, εκεί έχετε τον τάδε που είναι καλός, να τον πάρω». Θα πει κανένας όχι, θα στερήσει το παιδί τη χαρά να πάει σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, μεγάλη ομάδα, ή όπως είναι ο Ολυμπιακός, ή, όλες αυτές οι μεγάλες, ο Πανιόνιος, ξέρω εγώ τι, άσχετο τώρα αν οι άνθρωποι εκεί βιώνουν κάποια θέματα. Θα στερήσει κάποιος παράγοντας, ας πούμε, εν έτη 2021 που έχουμε τώρα. Το 1980 μπορεί να γινόταν. Το 2021 και το 20 δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, και αντί να κάνουν αυτή που είναι μια λογική κίνηση, να πηγαίνουν και να διπλαρώνουν το γονιό και να τάζουν στο γονιό και να κάνουν στο γονιό κτλ. Αυτά είναι που λέω εγώ ότι είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν, ας πούμε, για να δούμε πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Όχι να σταματήσουμε το μέλλον των παιδιών. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Αλλά να μπουν όλα σε μια σειρά. Πόσα παιδιά έχετε στην Ακαδημία, πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, 220-230 είναι από ηλικίες περίπου 5,5-6 ετών μέχρι τα 17-18 που είναι το κομμάτι του εφηβικού, και μετά αρχίζει, ας πούμε, το κομμάτι της πρώτης ομάδας. Να μου αναφέρετε και το team των τμήματων υποδομών της Ακαδημίας. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, στις υποδομές έχουμε έναν υπεύθυνο για τις υποδομές που είναι ο Παύλος ο Δράκος, είναι γυμναστής στο επάγγελμα, με μεγάλη εμπειρία, με πολλά τουρνουά σε εξωτερικό και Ελλάδα κτλ. Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης, έτσι, λίγο των ακαδημιών, τα προγράμματα που θα κάνουν, τα τουρνουά που θα συμμετέχουν και τέλος πάντων οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε επαφή με τους γονείς για προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Διότι ένα σύλλογος με καμιά 300 άτομα να περιφέρονται εδώ κάθε μέρα τις normal συνθήκες έχει και προβλήματα, διαφορετικές συμπεριφορές. Θα δείτε ότι στο γήπεδό μας έχουμε δύο πολύ μεγάλα πανό τα οποία εστιάζονται στην έννοια του bullying, γιατί στις νεαρές ηλικίες είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα. Στο κομμάτι του εφηβικού είναι προπονητής είναι ο Γιώργος ο Καζατζής, που είναι και στο team της πρώτης ομάδας, ακριβώς για να υπάρχει αυτό το δέσιμο και να βλέπει σε πρώτη φάση ποια παιδιά από το εφηβικό μπορούν να μας βοηθήσουν στην πρώτη ομάδα. Είναι ο Νίκος ο Ακριτίδης, ένας σουρμένιο τόπεδο εδώ, τα γενοφάσκια του, έπαιξε πάρα πολλά χρόνια μπάλα, οπότε προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδιά την έννοια των σουρμένων και τις αξίες της ομάδας των Σουρμένων, ο Νίκος Ακριτίδης επομένως. Είναι ο Ηλίας ο Καλαντίδης, και αυτό ένα παιδί που έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ομάδα μας. Είναι ο Κώστας ο Δελιγιάννης. Είναι ένα καινούργιο παιδί, εκπληκτικό παιδί, νομίζω ότι είναι τύχη που βρέθηκε στον δρόμο μας ο Γαβρίλ, που είναι στα πολύ μικρά τμήματα. Έχουμε τον Φάνη τον Ταούτη, που είναι στο κομμάτι της εκγύμνασης των τερματοφυλάκων των υποδομών, γιατί εμείς έχουμε, τους προπονούμε 2-3 φορές την εβδομάδα ξεχωριστά τους τερματοφύλακες, από κάποια ηλικία βέβαια, όχι από το κομμάτι των juniors. Και ναι, και είναι και ο Φαμπίνιο, ο οποίος και αυτός παράλληλα με το ότι παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα μας, έχει αναλάβει και κάποια τμήματα στις μικρές ηλικίες, γιατί με τόση αγάπη που έχει στο ποδόσφαιρο είναι σίγουρο ότι αύριο μεθαύριο θα ασχοληθεί και με το κομμάτι της προπονητικής, οπότε του δίνουμε, ας πούμε, τον διάδρομο να αρχίσει να μπαίνει και σε αυτό το κομμάτι. Σημαντικός να τονιστεί
Έχουμε δύο φυσιοθεραπευτές στην ομάδα, τον Λεωνίδα, τον Ηλιάδη, που πιο πολύ ασχολείται και σαν πιο έμπειρος με την πρώτη ομάδα, την Τζορτζίνα την Αβραμίδου στο κομμάτι των υποδομών, για ό,τι χτύπα ξύλο χρειαστεί, τον Βασίλη τον Βελαώρα στο κομμάτι το οργανωτικό των αποδυτηρίων και σαν φροντιστής της ομάδος, και την Σταυρούλα την Παναγιώτη που είναι εδώ και αρκετά χρόνια και είναι η χαρά μας που την έχουμε ακόμα μαζί μας, που είναι η γραμματεία του Συλλόγου και ψυχή, ας πούμε, στη λειτουργία της ομάδος. Ωραία. Πρόεδρε, δεν ξέχασα κάποιον. Να μου αναφέρετε τώρα και τους συνεργάτες σας στη διοίκηση της ομάδας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένα... εντάξει, όλοι έχουμε πάρα πολλά χρόνια εδώ γύρω από την ομάδα με την οποιαδήποτε μορφή ο καθένας. Είμαστε ένα 9 μελές συμβούλιο. Εντάξει, ο πρόεδρος είμαι... μου κάνανε μάλλον την τιμή να είμαι εγώ για δεύτερη φορά, γιατί ήμασταν και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Είναι ο Θανάσης ο Καραγιώγας, που έχει την ευθύνη σαν γενικός αρχηγός των... της λειτουργίας, αν θέλετε, του Συλλόγου γενικότερα, με πρώτα πολύ μεγάλη αγάπη για την ομάδα και δεύτερον πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση και σαν ποδοσφαιριστής τόσα χρόνια που ήταν, αλλά και σαν διοικητικός παράγοντας. Είναι ο κύριος Οικονόμου μαζί μας, είναι και μια σειρά από φίλους. Τώρα με έπιασε λίγο αδιάβαστο, μια σειρά από φίλους που όλοι μαζί μπήκαμε μπροστά, ας πούμε, στο το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έτσι, πενταετές πλάνο που έχουμε στο μυαλό μας. Φίλοι αγαπημένοι, ο Δημήτρης ο Τουρκίστας, και αυτός παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Σταύρος ο Καλιανός, χρόνια πολλά γύρω από την ομάδα, ο Μανώλης ο Παλάσκας, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, ο Παναγιώτης ο Σαριλάκης, και αυτός πρώην πρόεδρος του Συλλόγου. Θέλω να, το καλοκαίρι κάναμε ένα μάζωμα και είπαμε ότι, παιδιά, μέσα στις δυσκολίες αυτές τις οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ομάδα των Σουρμένων εκεί ψηλά όπως τις αξίζει, και πιστεύω ότι πανδημίας επιτρέποντας θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Πρόεδρε, ήθελα τώρα τη γνώμη σας για το δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας, στις 7 αγωνιστικές που έγιναν. Ποια είναι η εικόνα που σχηματίσατε? Στην κορυφή ήταν ο Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου, ακολούθησε ο Χολαργός, η Αγία Παρασκευή και ο Ελυσιακός. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Σκέφτομαι, ας πούμε, τον Αθλητικό Όμιλο Περιστερίου, που μέχρι στιγμής, ας πούμε, είναι μπροστά στην βαθμολογία. Εκεί τυχαίνει να είναι και ένας αγαπημένος μου φίλος και προπονητής, ο Αλβέρτος ο Παπαδάκης, ο οποίος πήγε από πέρυσι. Είχανε πολλές δυσκολίες πέρυσι, καταφέρανε, σωθήκανε, και φέτος, κάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις και με, πιστεύω, πολλή δουλειά, προηγούνται, είναι μπροστά, κόντρα, αν θέλετε, στις προβλέψεις. Είναι πρωτοπόροι στον όμιλο αυτό, τον δεύτερο της Αθήνας. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Νομίζω δεν υπάρχουν φαβοροί, δεν υπάρχουν σίγουροι πρωταθλητές, δεν υπάρχουν σίγουροι ποιοι θα υποβιβαστούν. Έτσι. Νομίζω ότι έτσι, και από όσο έχουμε δει, ας πούμε, υπάρχουν ιστορικές ομάδες όμιλό μας, να θυμηθώ και την ομάδα του, να πούμε και για την ομάδα του Λυσιακού, έτσι, με χρόνια παρουσία σε επαγγελματικές κατηγορίες κτλ. Αλλά η κάθε ομάδα που βαλάει και μια, και όλες είναι σεβαστές και που βαλάνε μια δική τους ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι αν το πρωτάθλημα πεζότανε, ας πούμε, νομίζω ότι θα ήταν ένα τεράστιο ντέρμπι το οποίο θα ανέβαινε κατηγορία. Μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι ή ο κόσμος ή κάποιοι και κάποιοι παράγοντες μερικές φορές, ας πούμε, ξεφεύγουν έτσι στις δηλώσεις μας και τα λοιπά. Είχαν χρήσει οι πρωταθλητές ομάδες πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο πρωταθλητισμός είναι μια σειρά από συνθήκες, μερικές φορές συμπτώσεις για να πάρεις το πρωτάθλημα, και σκληρή δουλειά.
Δεν σημαίνει τίποτε. Μαζευτήκαμε 10 πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και θα κάνουμε μία πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί αυτό. Επομένως, εγώ όσο μπορώ να κάνω το μάτι, ας πούμε, αν το πρωτάθλημα ήταν έτσι και γινότανε λοιπόν ολομάδες συνθήκες, νομίζω ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Περιμένατε κάποια ομάδα να βρίσκεται ψηλότερα στην βαθμολογία, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, τη θεωρούσατε φαβορή, ή και αν κάποια ομάδα τη θεωρείτε έκπληξη, ότι ήταν η έκπληξη? Εγώ να σου πω, χαίρομαι, βλέπω, ας πούμε, είναι κάποιες ομάδες τις οποίες πραγματικά μου αρέσει να τις παρακολουθάω. Φαίνεται αυτό είναι θέμα σίγουρα και διοικήσεων, γιατί οι διοικήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά είναι πολλές διοικήσεις που δεν είναι παρούσες έτσι, σε καθημερινή βάση όπως είμαστε εμείς στην ομάδα, και πιο πολύ τα θέματα τα τρέχουν οι προπονητές και οι άνθρωποι που είναι έτσι λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι σε αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι κάνατε λάθος, ας πούμε, κάποιοι να κάνουν προβλέψεις για πρωταθλητές που ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν σου κρύβω, βλέποντας, ας πούμε, τους αγώνες της ομάδας μας και μου είπες ότι είμαστε στην ένατη θέση, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα έπρεπε να έχει ο άλλο σου. Σου είπα και προηγουμένως ότι ήταν, πώς το πω, λεπτομέρειες. Δηλαδή, θυμηθώ την πρώτη αγωνιστική, ένα καραμπινάτο 0-0 ήταν. Εμείς αγχωμένοι σαν ομάδα, σαν πρώτη αγωνιστική στο γήπεδό μας κτλ. Ένα σουτ, χάσαμε, ας πούμε, 1-0. Πάω μετά, ας πούμε, στο ντέρμπι με την Αγία Παρασκευή. Εντάξει, όσοι ήταν στο γήπεδο και διάβασαν και φύγανε, ας πούμε, πες ότι φύγανε στο 75 και διαβάσανε 0-1 ότι κέρδισε η Αγία Παρασκευή, θα τρίβανε τα μάτια τους. Δηλαδή, με την παρουσία των ομάδων, θέλω να πω ότι μια νίκη, μια ισοπαλία, μια ήττα είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Εμείς θα περιμέναμε ότι θα έπρεπε να έχουμε πάει καλύτερα με βάση αυτό που είδαμε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, είναι κάποιες συγκυρίες που δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω, αλλά εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το πρωτάθλημα αυτό, ο όμιλος αυτός μάλλον, εάν γινόταν υπό νορμάλ συνθήκες, μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ποιος θα ανέβει και το ποιος θα πέσει. Παράπονα υπήρξαν από τη διαιτησία, και ποια είναι η εικόνα της διαιτησίας στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Με τσίχλησες προηγουμένως με το θέμα των γηπέδων, με τσιγκλάς. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, θα το βλέπετε κι εσείς που είστε πολύ κοντά στα γήπεδα κτλ, ότι το κομμάτι της ελληνικής διαιτησίας έχει βελτιωθεί τρομακτικά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Λίγο-λίγο κάθε χρονιά. Εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ, δεν θέλω να απαριθμίσω, δεν έχει καμία έννοια. Αλλά είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχει ευνοηθεί. Δεν θέλω να πω ότι έχει αδικηθεί. Δεν έχει ευνοηθεί. Και ποτέ δεν ζητάμε 51-49. Μέσα παίζουμε 50-50 θέλουμε. Έξω παίζουμε 50-50. Είναι όμως κάποιες διαιτησίες σε κρίσιμες φάσεις, οι οποίες δεν μπορεί παρά να μας άφησαν με τον προβληματισμό του γιατί. Τα έχουμε αναφέρει εμείς εκεί που πρέπει να τα αναφέρουμε. Ευτυχώς με τη βοήθεια τη δικιά σας πλέον έχουμε και οπτικοακουστικό υλικό να παραδώσουμε εκεί που πρέπει να παραδώσουμε. Το κάναμε σε ανύποπτη στιγμή την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Σε ανύποπτη στιγμή πήγαμε στον πρόεδρο της ΕΠΣΑ, του δείξαμε κάποιες φάσεις, προβληματίστηκε κι αυτός και πιστεύω ότι από την πλευρά τους και αυτός και ο κύριος Δημητρίου και ο κύριος Μητροφάνης που είναι ο αρμόδιος κάνανε αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Εμείς φέτος είχαμε εδώ ένα, δεν γέλασε κάθε επικραμμένος, ας πούμε.
με κλειστά γήπεδα, με, χωρίς φιλάθλους. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς, ίσως να θυμάστε σε ένα, με το Χαλάνδρι, ναι. Τον Απόλλων Χαλανδρίου. Με τον Απόλλων Χαλανδρίου, χάσαμε νομίζω ένα δεν τα θυμάμαι και εγώ. Δεν έφευγε ο διαιτητής, ζήτησε παρουσία αστυνομίας, όταν μέσα στον χώρο των αποδυτηρίων ήταν η ομάδα του Χαλανδρίου, η διοίκησή τους, οι προπονητές, οι παίχτες κτλ. Χαρούμενοι όλα τα παιδιά, και από πλευράς των σουρμένων ήμουνα εγώ υποφαινόμενος, ο οποίος είμαι μεγάλος τραμπούκος και δεν ξέρω με τα πιστόλια και τα μαχαίρια, μπορεί να φοβήθηκε, ξέρω εγώ τι, ο άνθρωπος. Ήταν ο κύριος Καράγιωγας, ο οποίος είναι 60 χρονών, άντε να πω και την ηλικία του, 59-60 χρονών, και έχει τα 55 χρόνια μέσα στους χώρους των γηπέδων. Και ο άνθρωπος αυτός ζήτησε αστυνομική παρουσία για να μπορέσει να φύγει. Ένας άνθρωπος 2 μέτρα. Φούνα μου έκανε εμένα να με έρχεται κάτω. Δηλαδή είναι και κάποια τέτοια γραφικά, ας πούμε, που πραγματικά σε βγάζουν έξω από τα ρούχα. Επομένως, για μένα να κρατήσουμε ότι η ελληνική διαιτησία νομίζω ότι βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Μπαίνουν καινούργια παιδιά, μορφωμένα παιδιά, σπουδαγμένα παιδιά, παιδιά με ήθος, αξίες και αρχές. Έτσι. Οπότε και ο δρόμος πιστεύω στην πορεία θα είναι καλύτερος. Εμείς πάντα θα λέμε αυτό. Θέλουμε το 50-50. Και αν είναι για μας 50-50, θα είναι και για την άλλη ομάδα 50-50. Από την διοργάνωση του πρωταθλήματος, ως διοργάνωση, είστε ευχαριστημένος ή πρέπει η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών να βελτιώσει κάποια πράγματα, είναι κάτι που σας ενοχλεί, κάτι που σας προβληματίζει? Και ήθελα και το σχόλιο σας, διότι τον επόμενο μήνα έχουμε εκλογές στην ΕΠΣΑ. Καταρχάς να πω το εξής, να πω ότι και το επίπεδο των ομάδων και των παραγόντων στις ομάδες και των προπονητών στις ομάδες και των αθλητών στις ομάδες έχει ανεβαίνει. Γιατί είναι μορφωμένα πλέον παιδιά που ασχολούνται, οι πιο πολλοί στο κομμάτι το προπονητικό είναι απόφοιτοι γυμναστικής ακαδημίας κτλ. Που σημαίνει έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο και οι διοικήσεις. Εγώ θα έλεγα η ΕΠΣΑ σαν και η μεγαλύτερη ένωση στην Ελλάδα κάνει ένα πρωτάθλημα το οποίο πραγματικά είναι ανταγωνιστικό και είναι πραγματικά αξίζει, ας πούμε, και έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος, ας πούμε, αγώνες του πρωταθλήματος ή και την πορεία, ας πούμε, των πρωταθλημάτων, πώς γίνεται με ανακατατάξεις, με τα πάνω, με τα κάτω κτλ. Τώρα, από την άλλη, ο κύριος Δημητρίου είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου και θα έλεγα και τα πιο πολλά μέλη του ΔΣ της Ένωσης. Εγώ αν μπορούσα να ζητήσω κάτι, δηλαδή αν είχα τη δύναμη να αλλάξω κάτι, θα ήταν ότι αυτό το, ας πούμε, που λέμε το φύλλο αγώνα δεν χωράει ανταπόδειξη. Νομίζω κάπως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο διαιτητής εν προκειμένου, σε όποια κατάσταση να βρίσκεται ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είναι στεναχωρημένος, μπορεί να είναι χαρούμενος, μπορεί να έχει οικογενειακά προβλήματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ό,τι γράψει εκεί να είναι Ευαγγέλιο. Και ένα δεύτερο, ακριβώς επειδή το επίπεδο των παραγόντων στον αριστερικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο της Αθήνας, στην ΕΠΣΑ, έχει ανέβει πάρα πολύ, θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμπιστεύονται λίγο περισσότερο, όταν αρχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες, να εμπιστεύονται λίγο περισσότερο τους παράγοντες. Όλοι μας έχουν ιστορία. Και όταν λένε Βάσκιο στην Αθήνα, έχουν μια εικόνα για το Βάσκιο και όταν λένε για τον παράγοντα κάποιας άλλης ομάδας, πάλι έχουν μια άλλη ιστορία. Όλοι μας κάθε μέρα κρινόμαστε. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το χώρο, Πρόεδρε? Εγώ θα πω κάτι. Όταν κάθεσαι εδώ στην πόρτα του γηπέδου και είναι η φάση των
ή βδομάδα, ας πούμε, καθημερινές, όπου υπάρχουν οι προπονήσεις. Και βλέπεις με το τι χαρά, τι προσμονή έρχονται όλα αυτά τα παιδάκια για να μπουν μέσα. Όταν βλέπεις τις φατσούλες τους, όταν έρχονται να μπουν να κάνουν την προπόνηση. Το ίδιο όταν φεύγουν, που μπορεί να είναι λίγο πιο στεναχωρημένα γιατί τους φώναξε ο προπονητής τους, ή να είναι πολύ χαρούμενα γιατί κερδίσανε, ή να είναι έτσι, ή να είναι αλλιώς. Αυτές είναι στιγμές που δεν αναπληρώνονται και δεν πληρώνονται με τίποτα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι της λογικής ότι μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα, είναι ένα συνέστημα τελείως εφήμερο. Χάρηκες για μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, μια μέρα. Η επόμενη μέρα σε βρίσκει να ξεκινάς πάλι από το μηδέν. Επομένως, διεκδικούμε τη νίκη, πρέπει να στοχεύουμε στη νίκη, με την έννοια της καταξίωσης και όχι σαν μοναδικό σκοπό να κερδίσω. Γιατί όταν ο μοναδικός σκοπός είναι να κερδίσεις, τότε θα χρησιμοποιήσεις και μεθόδους οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που τουλάχιστον έχω εγώ και η διοίκησή μας στο μυαλό μας. Ωραία. Πρόεδρε, να πάμε τώρα και στους φιλάθλους. Τα Σούρμαν έχουν ένθερμους υποστηρικτές, υπό κανονικές συνθήκες. Η εξέδρα είναι πάντα γεμάτη στους εντός έδρας αγώνες. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θεματάκι και αυτό, ας πούμε, που έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του. Εγώ να ξεκινήσω και να πω το εξής. Δεν μπορεί να συμπεριφερόμαστε στην ομάδα των Σουρμένων και σε κάθε ομάδα ερασιτεχνική, στο ποδόσφαιρο, όπως με τους ίδιους κανόνες και τα ίδια μέτρα και σταθμά που θα συμπεριφερθούμε στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό ή στις μεγάλες, στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ, στις μεγάλες ομάδες, στις επαγγελματικές ομάδες. Δεν μπορεί να ανάβει ένα καπνογόνο στα Σούρμενα, σε έναν ανοιχτό χώρο, και η τιμωρία να είναι χρηματικά πρόστιμα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Ερασιτέχνες είμαστε. Ο ερασιτεχνισμός με ευρώ δεν συνάδει. Δεν μπορεί να συνάδει. Έτσι. Επομένως, είναι και αυτό από τα πράγματα που θα πρέπει να δούμε. Φίλαθλοι, εμείς έχουμε την χαρά να έχουμε, ας πούμε, και έμπειρους φιλάθλους, να το πω έτσι, διότι ακολουθάνε μια σειρά από χρόνια την ομάδα μας, και νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά όντως εξωτερικεύουν συναισθήματα λίγο πιο εύκολα, αμολάνε και καμιά σύνθημα που να μην είναι έτσι, να μην ακούγεται καλά σε κάποιον τα αυτιά, αλλά είναι παιδιά και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και εγώ πάντα θεωρώ ότι είναι καλύτερο τα παιδιά αυτά να είναι στο γήπεδο και να ακούσουν μία συμβουλή από εμάς και να κρατήσουν τη μισή, παρά να είναι ανεξέλεκτα και να γυρίζουν σε πλατείες, σε πάρκα κτλ. Όσον αφορά επομένως το κομμάτι των φιλάθλων, ναι, είναι έτσι. Είμαστε μία ομάδα η οποία καταφέρνει να διατηρεί ένα γήπεδο που να έχει κόσμο, να μπορούν και οι αθλητές μέσα να μπορέσουν να αισθάνονται έτσι την υποστήριξη και την πίεση μερικές φορές από το κομμάτι των φιλάθλων. Θα θέλατε, πρόεδρε, να ευχαριστήσετε κάποιον χορηγό, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν στηρίξει οικονομικά? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε μια ομάδα που όσα χρόνια θυμάμαι να στηρίζονται στην αποκλειστικά οικονομική βοήθεια ή δυνατότητα κάποιου μεγαλοχορηγού κτλ. Ναι, υπάρχει κόσμος που στέκεται δίπλα στην ομάδα και στο κομμάτι της χορηγικής βοήθειας, αλλά πιο πολύ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, γιατί το μεγάλο κομμάτι της οικονομικής βοήθειας προς τον Σύλλογο έρχεται από εκεί. Ευχαριστούμε τον κάθε ένα φίλο και φίλη της ομάδας, η οποία και με ένα διαρκείας που θα πάρει ενισχύ, όπως επίσης και τους χορηγούς, που χορηγός μπορεί να είναι αυτός που μας τυπώνει την φάνη, που τον έχουμε στη φανέλα, μπορεί να είναι μια πινακίδα που θα βάλει στο γήπεδο ή οποιαδήποτε μορφή
είναι εκτιμητέα και προσπαθούμε αυτό να το γυρίσουμε πολλαπλάσια πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους που σε αυτές τις δύσκολες εποχές ματώνουν για να βοηθήσουν ομάδες όπως είναι η δικιά μας. Πρόεδρε, τι σημαίνει για εσάς ο Αθλητικός Σύλλογος Ουμένα? Όπως είχε πει ο Πατριάρχης για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν αποκτηνίσκουν κάτι τέτοιο. Δεν το έχω πρόχειρο να το πω. Κοιτάξτε να δείτε, ο Αθλητικός Σύλλογος για πολλούς από εμάς το νιώθουμε σαν μια τιμή, μεγάλη τιμή, να μπορούμε να είμαστε συνεχιστές ανθρώπων πρωτοπόρων όπως ήταν αυτοί που ίδρυσαν αυτό το σύλλογο. Μην ξεχνάς ότι είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 1924, συνολικά 1928, από πρόσφυγες που ήρθαν από τις κλειδιζωμένες πατρίδες, του Πόντιους. Εδώ ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας τι κατάσταση ήρθανε. Το πρώτο τους μέλημα ήταν να φτιάξουν σχολείο-εκκλησία ή εκκλησία-σχολείο, δεν ξέρω με ποια σειρά ακριβώς τα φτιάξανε, έτσι, αμέσως μόλις ήρθανε, να φτιάξουν το αδελφό σωματείο του Ποντιακού Συλλόγου Σουρμένων για να μεταφέρουν τον πολιτισμό και τα ήθη και τα έθιμα εκεί της περιοχής, ας πούμε, να τα μεταφέρουν στο καινούριο τόπο και αμέσως μετά, το 1928, να φτιάξουν τον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τότε δουλεύανε το μυαλό τους 100 χρόνια μπροστά από ότι εμείς, με δυσκολίες, με κακουχίες, όλο αυτό έγινε αυτό που βλέπετε σήμερα, που είμαστε μία από τις ομάδες που δεν έχουμε δώσει δικαιώματα, έτσι. Έχουμε τις αξίες μας, προσπαθούμε να μεταλαμπαντεύσουμε στην νέα γενιά όλες αυτές τις αξίες που μας μάθανε και εμάς οι προηγούμενοι. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να σκεφτόμαστε για κάποιον που είναι σε αυτόν τον σύλλογο ότι είναι μια μεγάλη τιμή, ας πούμε, μόνο και μόνο να τον υπηρετεί. Από εκεί και πέρα μπαίνει, ας πούμε, το κομμάτι το πώς αυτά τα πράγματα θα τα κάνεις ακόμα καλύτερα. Και εκεί είναι που είναι η πρόκληση δικιά μας κάθε μέρα. Ξέρεις τι σημαίνει ένας αθλητικός σύλλογος με 300 παιδιά? Σκέψου μια επιχείρηση με 300 άτομα. Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να το δούμε. Δηλαδή εμείς βγάζουμε ένα δεύτερο, όχι βγάζουμε, βάζουμε ας πούμε ένα δεύτερο οχτάωρο πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε της διοίκησης που είναι καθημερινά 5-6 ώρες στο σύλλογο. Από τις 5 μέχρι τις 10 το βράδυ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς, Αλλά όταν βλέπεις αυτές τις φατσούλες να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και να βγαίνουν από το γήπεδο, παίρνεις πολλά χρόνια ζωής, παίρνεις πάρα πολλά χρόνια ζωής. Πρόεδρε, τώρα πώς νιώθετε, πού αφιερώνετε το χρόνο που αφιερώνατε στην ομάδα? Τώρα έχει γίνει της μόδας τα Zoom και τα διαδικτυακές... Κοιτάξτε να δείτε, όλη μας η ζωή έχει επηρεαστεί δραματικά. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία, δηλαδή εμείς τώρα τι ώρα είναι, θα περιμέναμε με αγωνία να μάθουμε ας πούμε τα αποτελέσματα και από άλλους ομίλους και από άλλες αυτά κτλ. Θα κάναμε τον απολογισμό του Σαββατοκύριακου ας πούμε. Δηλαδή πώς πήγε η πρώτη ομάδα, πώς πήγαν οι άλλοι όμιλοι, πώς πήγαν οι βαθμολογίες, πώς πήγαν τα τμήματα υποδομής, όσα παίζανε κτλ. Έτσι. Και η Δευτέρα θα ήταν μια άλλη μέρα με άλλα όνειρα κτλ. Τώρα θα κάτσουμε, θα διαβάσουμε κανένα βιβλίο, θα δούμε καμιά τηλεόραση. Εγώ προσωπικά ειδήσεις, επειδή έχω βαρεθεί αυτό το copy-paste που γίνεται, γιατί άμα ακούσεις το πρωί 5 λεπτά, μέχρι το βράδυ είναι η ίδια η ιστορία. Απλά το παραπάνω θα είναι αν σκοτώσανε κάποιον ή αν κάνανε κάποια ληστεία κτλ. Τέλος πάντων, δεν είναι μόρφωση το κομμάτι των ειδήσεων πλέον και προσπαθώ να το αποφύγω. Νιώθω πολύ πιεσμένος όταν τελειώνω ένα δελτίο ειδήσεων. Νιώθω πάρα πολύ πιεσμένος από κάποιες εκπομπές. Μου χαλάνε τη διάθεση, πώς να το πω. Τέλος πάντων, έχει αλλάξει η ζωή μας και γυρνάω σε αυτό που είπα στο ξεκίνημα, ότι
να δούμε τι κατάλοιπα θα αφήσει αυτή η ιστορία. Και δεν εννοώ μόνο οικονομικά, που τα οικονομικά έτσι δεν τα έχουμε δει ακόμα, θα τα δούμε σε κανένα χρόνο, δεν ξέρω πότε, δεν είμαι ο άμεσα αρμόδιος, αλλά εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος σου δίνει μια δραχμή, ένα ευρώ, κάποια στιγμή θα πρέπει να το γυρίσει πίσω από το ένα ευρώ. Θα έρθει και αυτός ο ρόλος. Αυτή η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε λογαριασμό. Πολλά διαδικτυακά, συσκέψεις και συναντήσεις και συνομιλίες, έτσι τουλάχιστον να έχεις μία επαφή με τον άλλον, γιατί με το τηλέφωνο εντάξει δεν έχεις ούτε καν την επαφή, να δεις αν χαμογελάει, αν είναι προβληματισμένος, σε τι φάση βρίσκεται. Και έτσι να τσουλάει, δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέμε να τσουλήσει άλλη μια μέρα. Είστε σε επαφή, μιλάτε με τους ποδοσφαιριστές, με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, με το τεχνικό team. Έχουμε την επαφή μας, βρισκόμαστε, είμαστε καλά. Είμαστε από τις ομάδες που νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το κομμάτι, το έχουμε κρατήσει σε κάποιο επίπεδο, διότι εμείς πάντα τι λέμε, ας πούμε, εντάξει, τώρα έχει γίνει λίγο και τις μόδες, λέμε όλες οι ομάδες είναι οικογένειες. Όχι, δεν είναι όλες οι ομάδες οικογένειες. Γιατί όταν πας για να παίξει κάποιος εκείνη την ομάδα και ο αποκλειστικός σου στόχος είναι αυτό που λέγαμε τα 50 ευρώ παραπάνω, αυτό δεν είναι οικογένεια. Οικογένεια είναι να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και αυτό που έχουμε να το μοιραζόμαστε. Και αν μας λείπει κάτι από αυτό το τραπέζι, να κοιτάμε όλοι μαζί πώς θα μπορέσουμε να το βρούμε αυτό που μας λείπει. Αυτή είναι η έννοια της οικογένειας. Τώρα θα ήθελα το μήνυμα του Προέδρου των Σουρμένων, Βασίλη Βάσιου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα, Πρόεδρε? Δεν αισθάνεται. Το πρώτο, με βάση τις καταστάσεις, έτσι, δύο πράγματα έχω. Εγώ θα πω ότι ξεκίνησαν κάποιοι την Παρασκευή, κάτι πρέπει να κάνουμε για να ακουστεί η φωνή μας. Εγώ ξέρω, αν δεν διεκδικήσεις, στη ζωή δεν παίρνεις ποτέ τίποτα. Κανένας δεν θα σου χαρίσει ποτέ τίποτα. Επομένως, αυτό που ξεκίνησε την Παρασκευή, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο μέσα σε πλαίσια, με κανόνες, χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις. Πολύ σημαντικό, ο αθλητισμός πρέπει να είναι μακριά από οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη εξάρτηση, να είναι ο αγνός αθλητισμός. Αυτό που ξεκίνησαν επομένως κάποια παιδιά ή κύριοι, ό,τι ήταν την Παρασκευή, να δούμε πώς μπορούμε να το δυναμώσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και δεν εννοώ μόνο το άνοιγμα των γηπέδων. Το άνοιγμα των γηπέδων θα είναι μια, όπως είπα προηγουμένως, εφήμερη χαρά. Ή σήμερα είναι μια λύπη. Αύριο μπορεί να είναι μια χαρά η οποία θα κρατήσει μία ώρα. Όσο θα κάνουμε να ανοίξουμε τα γήπεδα. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι οι συνθήκες, είναι τα νέα γήπεδα που πρέπει να γίνουν, είναι οι επισκευές που πρέπει να γίνουν, είναι το οργανωτικό κομμάτι του αθλητισμού. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν, η επανεκκίνηση του αθλητισμού. Να ανοίξουμε, να ξεκινήσουμε με ποιους κανόνες, με ποιες συνθήκες, με ποιες προοπτικές. Ωραία. Πρόεδρε, θα θέλατε κάτι άλλο να αναφέρετε που δεν το είπαμε? Θα ήθελα πραγματικά από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω. Αφενός μεν γιατί δίνεται το ελεύθερο να εκφραστούμε ελεύθερα. Οι ερωτήσεις σας και με βάση, ας πούμε, για την περίοδο που διανύουμε ήταν πάρα πολύ στοχευμένες. Αντιλαμβάνομαι ότι και σε αυτή την περίοδο κι εσείς περνάτε δύσκολα. Όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που ασχολείται δημοσιογραφικά με το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού περνάει δύσκολα. Έχετε ακούσει πουθενά να κάτσει κανένας να σκεφτεί για σας πώς μπορεί να βοηθήσει? Μάλλον δεν θα έχει συμβεί, εννοώ από αυτούς, από τους θεσμικούς που θα πρέπει να το σκεφτούμε, να το σκεφτούν. Να σας ευχαριστήσουμε που εξακολουθείτε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είστε κοντά και να προβάλλετε απόψεις. Εγώ κάνω μία έκκληση και μία παρότρινση σε φίλους προέδρους άλλων ομάδων να έρθουν σε μία επαφή, διαδικτυακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Τον κύριο Δημητρίου. Και ανεξάρτητα από το κομμάτι των εκλογών, γιατί
31 Μαρτίου, από όσο μας έχουν πει θα γίνουν οι εκλογές, ανεξάρτητα από το κομμάτι των εκλογών, να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα για το πώς θέλουμε τον αθλητισμό, για το πώς θέλουμε το πρωτάθλημα το δικό μας, το ποδόσφαιρο το δικό μας, την επόμενη μέρα. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι αυτή την περίοδο υποφέρουν, ανεργία στο Θεό, μειωμένη η μισθή και τα εισοδήματα των ανθρώπων από ό,τι είχαν συνηθίσει, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, και να πραγματικά από την καρδιά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ στο υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλης της χώρας που με πενιχρά μέσα και χωρίς την απαραίτητη βοήθεια κάνουν το αδύνατο δυνατό, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την ιστορία. Η πανδημία θα ξεπεραστεί, θέλει αισιοδοξία, θέλει αγώνες, και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι χαμένος αγώνας είναι μόνο ο αγώνας που δεν δώσαμε ποτέ. Όλοι οι άλλοι μετράνε. Λίγο ή πολύ, όλοι οι άλλοι μετράμε. Και ένα μήνυμα από την πλευρά μου για την νεολαία, για τη νέα γενιά, να μην επιτρέπετε ποτέ να σας στερήσουν τα όνειρά σας και τις φιλοδοξίες. Και καλή αντάμωση στους αγωνιστικούς χώρους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υγεία πάνω απ' όλα και πάντα επιτυχίες στον Αθλητικό Σύλλογο Σουρμένου. Να είστε καλά. Υγεία, επιτυχίες σε όλο τον εραστεχνικό αθλητισμό. Να είστε καλά.